questions. Are we speaking in Greek? The slides are in English, so I think everyone's covered. Καλημέρα. Λέγομαι Μπάμπης Απέρας, είμαι lead engineer στην Microsoft και θα σας μιλήσω για την εμπειρία μας στα blockchain projects στο sector των customs και taxation. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχετε ακούσει για το bitcoin και πιθανότατα όταν ακούτε blockchain έχετε στο μυαλό στο bitcoin και όλοι πιθανότατα ακούσατε για την εντυπωσιακή άνοδο της τιμής του και την δραματική πτώση. Αλλά πέρα από τα κρυπτοκάρνηση και το bitcoin υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στο blockchain και ήδη βλέπουμε ότι πολλοί οργανισμοί από διάφορα sectors και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ψάχνουν να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους βασισμένες στο blockchain. Το blockchain ενδείκνυται σε επιχειρησιακά μοντέλα που έχουν ένα διαμεσολαβητή για την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Αλλά πέρα από το επιχειρηματικό, βλέπουμε ότι και περιμένουμε ότι θα έχει μεγάλη επίδραση στο blockchain στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια, ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια τόσο μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, όσο μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης. Οπότε τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Αν δούμε σε υψηλό επίπεδο τι είναι ένα blockchain είναι ένα δίκτυο από κόμβους, ένα δίκτυο από ισότιμους κόμβους. Και σκοπός του κάθε κόμβου είναι η πραγματοποίηση transactions, συναλλαγών. Οι συναλλαγές δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με χρήματα. Μπορεί να οποιοδήποτε business process μπορεί να αποτελέσει ένα transaction. Βασικό στοιχείο του blockchain είναι ο κατάλογος με τα transactions, το οποίο είδαμε πιο πριν ότι δεν μπορεί να αλλάξει, είναι immutable και έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό το ledger που είναι ο κατάλογος των συναλλαγών το έχει κάθε κόμβος του δικτύου και αυτός ο ledger περιέχει όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο δίκτυο. Χαρακτηριστικά του Ledger τα οποία είναι ενδιαφέροντα και ταιριάζουν στα προβλήματα που λύνει το blockchain είναι ότι είναι distributed, είναι καταναλωμένο. Ένας Ledger είναι σε κάθε κόμβο και επίσης είναι replicated. Όλοι οι κόμβοι έχουν ακριβώς την ίδια πληροφορία. Οπότε, αν θέλαμε σε πολύ ψηλό επίπεδο να δούμε πώς θα δούλευε ένα transaction, το flow ενός transaction σε ένα blockchain δίκτυο, θα βλέπαμε στην αρχή το business user μέσα από το κινητό του πιθανώς να στέλνει ένα transaction σε ένα blockchain δίκτυο, σε έναν ή περισσότερους κόμβους στο δίκτυο. Αυτή η κόμβη, αυτός ή αυτή η κόμβη να κάνει validate το transaction. Μετά αυτό να τοποθετείται σε ένα block μαζί με άλλα transactions και αυτό το block να προωθείται πίσω σε όλους τους κόμβους του δικτύου, το οποίο αυτό το block προστίθεται στο τέλος του ledger και έτσι με αυτόν τον τρόπο η συναλλαγή θεωρείται επιτυχής. Στην Microsoft δραστηριοποιούμαστε πολύ ενεργά στο blockchain τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια και σήμερα θα σας δείξουμε στοιχεία από ένα proof of concept που αναπτύξαμε για λογαριασμό ενός από τους πελάτες μας, ο οποίος αναρωτιόταν αν μια bitcoin λύση θα μπορούσε να ταιριάξει στο business του, το οποίο business του είναι η παρακολούθηση μεταφοράς προϊόντων που υπόκειται σε φόρο ειδικής κατανάλωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τσιγάρα, αλκοόλ και ενεργειακά προϊόντα. Το project αυτό, το proof of concept, έχει ολοκληρωθεί και τόσο εμείς όσο πελάτες μας είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι τα αποτελέσματα. Παρόλο τις τεχνικές προκλήσεις που είδαμε, που συναντήσαμε και θα δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα στη συνέχεια και ήδη έχουμε ξεκινήσει το επόμενο βήμα που είναι ένα production πλέον blockchain system. Αν πάμε λίγο στα πιο τεχνικά ώστε να αποκτήσουμε και λίγο μια ιδέα πώς είναι η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος. Ξεκινάμε λέγοντας ότι για την ανάπτυξη αυτού του proof of concept χρησιμοποίησαμε το Hyperledger Fabric, το οποίο είναι μια open source πλατφόρμα που βοηθάει τη δημιουργία private και permission blockchain δικτύων. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά με τα ανοιχτά blockchain δικτύα όπως το bitcoin. Private σημαίνει ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει στο δίκτυο. Και permission σημαίνει ότι είναι πολύ καλά καθορισμένο ποιος μπορεί να κάνει τι μέσα στο δίκτυο. Οπότε το δίκτυο προσομοιώσαμε, στο δίκτυο προσομοιώσαμε συμμετείχαν 3 χώρες, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Βουλγαρία. Και κάθε μία από αυτές τις χώρες είχε μια σειρά από components. Είχε το peer server, ο οποίος εξασφαλίζει ότι ο ledger κάθε φορά είναι up to date. Είχε το certificate authority server, ο οποίος
παράγει το κρυπτογραφικό υλικό, certificates, τα οποία χρησιμοποιούμε για το authentication και το authorization μέσα στο δίκτυο. Ο database server, ο οποίος κρατάει το state του ledger κάθε φορά, οπότε στην περίπτωση ενός λογαριασμού τραπέζης, το state μπορούμε να το σκεφτούμε σαν το υπόλοιπο του λογαριασμού, αφού χρεώσουμε και πιστώσουμε όλες τις συναλλαγές. Και στο τέλος είναι ο smart contract server, ο οποίος περιέχει το smart contract, που είναι ο κώδικας που αποτυπώνει την business λογική και ο οποίος είναι υπεύθυνος για να κάνει validate τα transactions. Επίσης, υπάρχει στο δίκτυο αυτό και orderer server, ο οποίος server ή servers για να είμαι πιο ακριβής, ο οποίος ταξινομεί τα transactions, τα τοποθετεί σε blocks και τα κάνει πρώτα στο δίκτυο. Στο επόμενο slide θα δούμε ένα βίντεο του πώς ένα τέτοιο proof of concept θα δούλευε σε παραγωγικές συνθήκες. Το σενάριο είναι ότι είναι ο αποστολέας των προϊόντων, ο οποίος θέλει να στείλει κάποια προϊόντα στον παραλήπτη και θέλει να τον ενημερώσει ότι τα στείλε και κατά την άφηξή τους ο παραλήπτης θέλει να ενημερώσει τον αποστολέα ότι τα παρέλαβε. Είναι ενδιαφέρον εδώ πέρα να δούμε το flow ενός transaction και να παρατηρήσουμε ότι ο αποστολέας στέλνει το transaction αυτό για την αποστολή των μηνυμάτων των προϊόντων σε ένα κόμβο. Αυτός ο κόμβος κάνει validate το transaction και μέσω του orderer αυτό γίνεται distribute σε όλους τους κόμβους του συστήματος. Άρα η αλλαγή του state ενός movement, μιας κίνησης, μιας μετακίνησης προϊόντων από ένα state σε ένα άλλο, γίνεται propagate σε όλο το δίκτυο, ασχέτως αν οι κόμβοι έχουν συμμετάσχει ή όχι στο ίδιο το transaction. Μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε. In our scenario, an Austrian trader, the consignor, sends goods to a Belgian trader, the consignee. The transaction flow is initiated by the consignor, who logs into the system to submit the draft electronic administrative document to the blockchain network. The transaction reaches the endorsing peers as specified in the endorsement policy. Here, there's one endorsing peer for each transaction belonging to the member state of the trader who submits the transaction. All endorsers execute the same code or smart contract to validate the syntax and semantics of the transaction, and to sign and endorse or reject the transaction. Once the transaction has been endorsed, it's submitted to the ordering service, which then orders it in a block and submits it to all peers. The peers check that the endorsement complies with the endorsement policy and verify that the dependencies have not been broken. The blocks are created, and the current state of the data at each peer is updated with the new transaction. Finally, the peers notify all interested participants of the business identifier of a transaction, called the Administrative Reference Code, or ARC. This notification confirms that the transaction has been successfully stored on the blockchain network. On the dashboard, the consignor can view the ARC along with the state of the movement, which is set to accepted. When he receives the goods, the consignee logs into the system to send his report of receipt. On the dashboard, consignee can view the ARC of the movement submitted earlier by the Austrian consignor. The movement is in the accepted state. The consignee can select the ARC, drill down to the movement details, and complete the report of receipt. The report of receipt transaction is then distributed to all network nodes, following the same procedure as for the EAD transaction. The report of receipt is successfully committed to the ledger of all peers, and the movement state becomes delivered. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σημαντικό στοιχείο ενός blockchain δικτύου είναι το consensus, η συνένεση. Είδαμε πώς οι κόμβοι συλλογικά διαχειρίζονται το integrity και το consistency των δεδομένων που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Οπότε το σαν συνένεση, σαν consensus, ορίζουμε τη διαδικασία με την οποία οι κόμβοι κάνει propagate τα transactions. Και είναι πολύ σημαντικό το consensus, γιατί πρέπει, απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει από το chain δίκτυο είναι όλοι οι κόμβοι να έχουν ακριβώς την ίδια πληροφορία, με ακριβώς την ίδια σειρά. Τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε αναπτύσσοντας αυτό το proof of concept, πιο σημαντικές είναι φέρονται στη διαφάνεια αυτή.
ξεκινώντας με τα national requirements, παρόλο που το smart contract είναι κοινό σε όλους τους κόμβους, λόγω εθνικής νομοθεσίας υπήρχαν για κάποιες χώρες η ανάγκη για κάποιους έξτρα εθνικούς ελέγχους. Οπότε, για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, εισάγαμε ένα καινούργιο transaction, το οποίο έστελνε κάθε φορά ο εκάστοτε national regulator. Σχετικά με το data confidentiality, το requirement ήταν να μείνουν ορατά κάποια sensitive δεδομένα από όλους τους κόμβους. Γι' αυτό το requirement καταφύγαμε στη λύση του encryption. Σχετικά με το endorsement policy. Το endorsement policy ορίζει ποιοι κόμβοι πρέπει να κάνουν validate ένα transaction ώστε αυτό να θεωρείται globally valid. Οπότε το requirement εδώ ήταν να κατελάχιστον ο κόμβος του αποστολέα, της χώρας του αποστολέα και της χώρας του παραλήπτη να κάνουν endorse το transaction ώστε να θεωρείται valid. Εδώ πέρα η πλατφόρμα δυστυχώς δεν είχε μεγάλη ευελιξία, οπότε καταφύγαμε σε custom implementation. Και όπως είχαμε πριν, είναι μεγάλος αριθμός των κόμβων, μεγάλος αριθμός των components, οπότε καταλαβαίνετε ότι το deployment και το configuration ενός τέτοιου πολύπλοκου συστήματος είναι από μόνο του ένα πολύ απαιτητικό task. Η ανασχόλησή μας με το blockchain δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κάνουμε focus κυρίως σε θέματα data confidentiality και performance και το μεγάλο στοίχημα για μας είναι, όπως σας είπα πριν, το πρώτο παραγωγικό blockchain σύστημα. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σύντα μας απαντήσεις. Εκτός από Hyperledger Fabric, έχετε κάνει κάτι άλλο πάνω σε Ethereum ή το S, ας πούμε. Όταν ξεκινήσαμε αυτό που έχουμε concept, κάναμε ένα evaluation των επιλογών μας και καταλήξαμε στο Hyperledger Fabric. Και βλέπουμε ότι το Linux Foundation το συντηρεί, είναι αρκετά ενεργό, οπότε είμαστε αρκετά χαρούμενοι με το roadmap που έχουν για νέα features. Αλλά ναι, κάναμε evaluation και άλλες λύσεις. Στην περίπτωση της μεταφοράς προϊόντων και της ανίχνευσης και που βρίσκεται ένα προϊόν, ποιο το πλεονέκτημα του blockchain σε σύγκριση με μια παλιά κλασική SQL βάση δεδομένων? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε ότι με σχεδόν αυτόματο τρόπο όλοι οι κόμβοι παίρνουν γνώση για το τι γίνεται στο δίκτυο. Το οποίο αυτό σε ένα παραδοσιακό σύστημα θα απαιτεί σε ένα μηχανισμό ενημέρωσης. Όπως έχουν οι τράπεζες ή όπως έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, ένα intranet ή κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε ότι στα πλαίσια αυτού του συστήματος υπάρχουν μια παραδοσιακή λύση για κάποια registry, ας πούμε, για τον authorized traders. Είναι ένα κεντρικό registry, το οποίο κάθε φορά πρέπει να το ρωτάς είναι αυτός authorized ή όχι. Ή αν έχεις ένα καινούργιο authorized, πρέπει να το στέλνεις εκεί και μετά κάποιο τρόπο να γίνεται disseminated προφορές στους υπόλοιπους. Οπότε όλα αυτά τα χάνουμε, τα κάνουμε πολύ εύκολα και αυτόματα σε μια blockchain λύση. Απ' την άλλη όμως η πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων, blockchain βάση δεδομένων, είναι πάλι προστατευμένη, έτσι, δεν είναι public, δηλαδή θα πρέπει να είναι authorized όποιος προσπαθεί να τραβήξει τα δεδομένα. Σύμφωνα. Μα μιλάμε για permission, μιλάμε για private δικτύα και permission. Είναι πολύ ορισμένο το ποιοι θα είναι μέσα στο δίκτυο και τι θα μπορούν να κάνουν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ανοιχτά δίκτυα αυτά. Συστήματα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν ήταν πολύ efficient. Περιέγραψα πριν ότι υπάρχουν για να χρησιμοποιηθεί αυτή η μεταφορά προϊόντων που είδαμε στο βίντεο, έχουν αρκετά interactions, πολλά συστήματα μεταξύ τους. Όλα αυτά χάνονται και γίνονται ένα blockchain σύστημα, το οποίο αυτόματα και πάλι η πληροφορία γίνεται propagate που χρειάζεται σε όλους τους κόμβους. Θα πούμε και άλλα παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ.